Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον φίλο τον Σωτήρη, ο οποίος είναι υπεύθυνος του fan club των φίλων της Μαρσέγ στη Θεσσαλονίκη. Δεν το ήξερα ότι είχαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη σύνδεσμο φίλων της Μαρσέγ. Ο Σωτήρης είναι μαζί μας νομίζω. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλώς το Σωτήρη. Μ' ακούτε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ωραία, ωραία. Ναι, πράγματι υπάρχει Λεγκρέκ, οι Έλληνες ουσιαστικά. Η μετάφραση που μπορεί να γίνει. Υπάρχει, ας πούμε, μια λέσχη φίλων. Εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και είμαστε εδώ και είμαστε χαρούμενοι που θα δούμε και την ομάδα μας από κοντά. Πόσα μέλη είστε, Σωτήρη? Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 30 μέλη, αν υπολογίσουμε για κάποιες περιοχές γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Και κάποια ελάχιστα μέλη που έχουμε και στην Αθήνα, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε έτσι πολύ πολύ μεγάλο παρόν. Γιατί είμαστε αυτόνομοι, είμαστε Μάρσεϊ, δεν έχουμε σχέσεις οπαδικές ή κάτι άλλο με άλλα πράγματα, οπότε είμαστε ένας μικρός πυρήνας, μπορώ να πω. Εννοείς ότι δεν υποστηρίζετε κάποια ελληνική ομάδα και είστε μόνο Μαρσέι? Υποστηρίζουμε, πολλοί από εμάς υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες όμως, δεν υποστηρίζουν κάποια. Υπάρχει μια θεωρία ότι επειδή η οπαδή της Μαρσέι, ένα μέρος των οπαδών της Μαρσέι είναι διαφοροποιημένη με κάποιους της ΑΕΚ, ότι άπαξ και είσαι Μαρσέι και είσαι ΑΕΚ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μπορώ να σου πω ότι η πλειοψηφία μας υποστηρίζει και τον ΠΑΟΚ. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Αυτό από τους 30, πόσοι είναι οι ΠΑΟΚ περίπου, αν έχεις μια εικόνα? Μπορώ να σου πω από τους 30 ότι 18 είναι ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Τέλειο είναι αυτό. Είναι μεγάλα τα νούμερα. Αυτό, αυτοδυναμία. Και από τη μία τώρα φαίνεται. Αυτό είναι η καρδιά. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή πιστεύω ότι λόγω ότι και η Μασαλή δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά, φαντάζομαι ότι το μπλοκ που θα έρθει από Γαλλία θα είναι κλειστό. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα μας μπορέσουν να μας δώσουν κάποιο χώρο στην θύρα 8. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα εμείς θα είμαστε μέσα στο γήπεδο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, γιατί όπως είπαμε είμαστε και οπαδοί του ΠΑΟΚ και θα απολαύσουμε έναν αγώνα με τις δύο ομάδες με ανάμεικτα συναισθήματα. Είναι δύσκολο συναισθήμα, δεν είναι και εύκολο, μπορώ να πω. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή ως εκπρόσωπος του Μαρσέι, ελπίζω μία από τις δύο ομάδες μου τουλάχιστον είναι στον τελικό. Τέλειο είναι αυτό. Ναι. Δεν μου λες, Σωτήρη, δώσ' μας λίγο. Ναι. Κάνε μας μία μικρή περιγραφή, να το πω έτσι, μία μίνι περιγραφή για την φετινή Μαρσέι. Τα δυνατά της, τα τρωτά της, στοιχεία, σημεία, ας πούμε. Για πες μας λίγο. Ναι. Φετινή Μαρσέι κάνει μια πορεία αυτή τη στιγμή πρωταθλητισμού. Είναι 12 βαθμούς όπως προέκυψε χθες μετά την νίκη στο ντέρμπι με την Ίσ πίσω από την Παρί, το μεγαθύριο Παρί όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα και τα ονόματα. Οπότε σαν δύναμη μόνο αμελητέα δεν τη λες. Παρόλο που ο κόσμος πολύ στην Ελλάδα δεν ασχολείται με το γαλλικό πρωτάθλημα και μπορεί να μην ασχολείται και με τη Μαρσέι ή να γνωρίζει αρκετά πράγματα και δεδομένα, είναι δεύτερη, έχει μόλις 6 ήττες στο πρωτάθλημα περίπου. Δυνατό σημείο της είναι η επίθεσή της, στο κέντρο και επιθετικά δηλαδή. Έχει ονόματα βαριά, είναι ο Παγέτο αναγεννημένος, στα 34 του βγάζει μάτια. Είναι ο Μίλικο, ο οποίος έχει σκοράρει 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις από την αρχή της φετινής σεζόν μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Και είναι ο Ουντέρ, ο οποίος έχει σκοράρει άλλα 10 και άλλα 7 στην Ευρώπη περίπου. Μιλάμε για μεγάλα ονόματα με μεγάλες δυνατότητες. Και έχει στον πάγκο τον τρελό τον Σαμπάολι, ο οποίος βγάζει και το 100% από τους παίχτες του. Το 200% θα έλεγα. Το αδύναμο σημείο είναι ότι ο Γίγαντας έχει πύληνα πόδια. Είναι η άμυνά της. Η Μαρσέι κερδίζει φέτος γιατί βάζει περισσότερα από όσα τρώει. Θέλω να πω ότι έκανε μια κοιλιά πρόσφατα, αλλά δείχνει να επανακάμψει. Η άμυνα είναι το αδύναμο της σημείο. Γι' αυτό και φορτώνει συνήθως ο Σαμπάολι τον άξονα με παίχτες όπου προκειμένου να καλύψει τα μετόπιστέν του, γιατί εκεί πονάει. Αυτή είναι η φετινή Μαρσέι. Κυνηγάει την έκδοση στο Champions League και φυσικά τον τελικό. Τον τελικό το θέλει οπωσδήποτε. Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Το γουστάρουν 100%, αναγκαίο κακό. Όχι. Στην αρχή ξεκίνησε όπως όλοι με αυτή τη νέα διοργάνωση με το Conference League να είναι το αναγκαίο κακό. Η τρίτη τη τάξη διοργάνωση, χάσανε την πρόκριση στους ομίλους του UEFA. Πέσαμε στην τρίτη τάξη διοργάνωση. Στην αρχή υπήρχε μια σκεπτικότητα. Ένα σκεπτικισμό τέλος πάντων. Όμως όταν είδανε ποιες ομάδες συμμετέχουν και τι ονόματα έχουν μπει στο παιχνίδι, μια Ευρωπαϊκή Κούπα είναι μια Ευρωπαϊκή Κούπα. Η Μαρσέιγ τις έχει όλες εκτός από το UEFA και το καινούργιο αυτό εδώ πέρα. Μέχρι και η Ιντερτό το έχει κατακτήσει πέρα από το Champions League το 93. Έλα, ρε, έχει πάει. Οπότε τι θέλει την Κούπα. Βέβαια, το 2004-2005 είχε πάρει το Ιντερτό, ναι.
Φοβερό. Μέχρι και εκείνη τη διοργάνωση. Οπότε η κούπα που λύνω το Παλμαρίτης αυτή τη στιγμή είναι το Europa League ουσιαστικά πλέον, το UEFA που πήγε το 18 στο τελικό με την Ατλέτικο και το χάσε. Και το Conference, το οποίο είναι πρώτη φορά που γίνεται. Και μάλιστα οι οπαδοί στα γαλλικά site που διαβάζουμε εμείς που έχουμε σχέση κτλ. Λένε ότι όπως πήραμε πρώτη το Champions League το 93, που ήταν το πρώτο στο θεσμό με τη νέα μορφή όπως έγινε η διοργάνωση μετά το προβλητριών, έτσι θα πάρουμε και πρώτη το Conference. Αυτή με Μπερνάν τα πει. Έτσι, ναι. Με Βελοντρόμ, με το αφεντικό. Η έδρα αυτή είναι. Βελοντρόμ, το μεγαλύτερο γήπεδο στη Γαλλία. Γηπεδάρα, ναι, κλουβάρα. 67.000 θέσεις, 67.000 θέσεις, κολαστήριο. Το έχουμε ζήσει, είναι άλλη μαγεία να βλέπεις μπάλα εκεί μέσα. Οι φιλοξενούμενοι οπαδοί μπαίνουν στο καλό σημείο ή σε κανένα περιστερώνα? Οι φιλοξενούμενοι μπαίνουν όπως φανταστείτε, όπως είναι π.χ. στην Τούμπα η επίσημη. Ας πούμε περίπου στο ύψος της 3, είναι στη γωνία δηλαδή και λίγο πριν αρχίσει το πέταλο. Εκεί μπαίνουν στο πάνω διάζωμα, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, ναι. Τώρα υπάρχουν ιστορίες για, επειδή έχουν γίνει επεισόδια φέτος, αρκετά κιόλας και στη Γαλλία, αλλά τα οποία ακολούθησαν και στην Ευρώπη. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις, δεν ξέρω κατά πόσο θα δοθούν πολλά εισιτήρια οτιδήποτε και για το ΠΑΟΚ στη Γαλλία για όσους ταξιδέψουν. Γιατί η Μαρσέγη δεν θέλει και πολύ για να υποτροπιάσει, ήδη είναι υπόλογη. Έγινε και επεισόδια με τη Γαλατασαρά και με τη Βασιλεία και με τη Γάνδη κάποια. Και γενικά μια τεταμένη κατάσταση στην Ευρώπη δεν μου αρέσει ανοιχτά, καθόλου, έτσι, μπορώ δηλαδή, να πω. Μιλάμε για όλη τη χώρα. Ναι, εδώ και καιρό είναι στο 100%. Με νορμάλ συνθήκες πάμε για ένα τριχίλιαρο περίπου για τους παοξίδες. Σίγουρα. Υπάρχουν εισιτήρια. Και αν και πιστεύω ότι ο κόσμος, επειδή δεν θα γεμίσει τόσο το Βελοντρόμ εκείνη τη μέρα, όπως και δεν το κάνει και τόσο πολύ στους ευρωπαϊκούς αγώνες, αν και χθες δεν έπεφτε καρφίτσα με την ΙΣ, πιστεύω ότι δύσκολα θα δοθούν και περαιτέρω εισιτήρια, γιατί μας ρωτάνε και κάποιοι φίλοι μας, όπως παδί του ΠΑΟΚ, ας πούμε, οι οποίοι ενδιαφέρονται για να ταξιδέψουν, δύσκολα θα δοθούν εισιτήρια σε άλλες θύρες, να ξέρετε, παρόλο που μπορεί να μείνουν άδειες κάποια κομμάτια τους. Μάλιστα. Σωτήρη, υπάρχει και ο Μπακαμπού, ένας Κονγκολέζος επιθετικός βλέπω που σκόραρε και χτες. Χθες, ναι. Και επίσης ήθελα να σε ρωτήσω, έχει την πολυτέλεια η Μαρσέη να δώσει όλο το βάρος στο Conference League, δεδομένο το λέω αυτό με τη βαθμολογία ότι η δεύτερη θέση που χτες ανέβηκε στη δεύτερη θέση η Μαρσέη με την νίκη επί της Νις, βγάζει απευθείας στο Champions League. Αλλά η μάχη είναι μεγάλη. Δηλαδή, βλέπω Μαρσέη 53, ναι. Ρεν 52, Νις 50, Στρασβούργο 48. Και αν δεν κάνω λάθος, τα παιχνίδια τα επόμενα της Μαρσέη είναι με τη Σεντετιέν, η οποία παλεύει για τη σωτηρία της. Και μετά το μάτς της Τούμπας πηγαίνει να παίξει με την Παρίζ Ζερμέν εκτός. Ναι. Αυτό είναι πολύ καθοριστικό, να ξέρετε, γιατί θέλει τον τελικό οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή, όπως και δίποτε. Όμως η δεύτερη θέση είναι ευκαιρία αυτή τη στιγμή, γιατί θέλει να παίξει του χρόνου Champions League. Δεν θέλει να ξανακάνει την περιπέτεια του Europa. Οπότε θα προσπαθήσει να μοιράσει τώρα τη δύναμή της, γιατί έχει backups για να παίξει αυτή τη στιγμή μας έχει φέτος, δόξα τω Θεώ. Αλλά θα προσπαθήσει να μοιράσει τις δυνάμεις και να τα χτυπήσει και τα δύο. Τώρα τι γίνεται. Επειδή ακριβώς είπατε το πολύ σωστό ότι έρχεται το παιχνίδι με την Παρί, μετά το παιχνίδι της Τούμπας. Θα προσπαθήσει η Μαρσέη, πιστεύω, να χτυπήσει το παιχνίδι στον πρώτο αγώνα. Ώστε να έρθει ήρεμη, να έχει δυνατότητα να παίξει με κάποιες ρεζέρβες στον επαναληπτικό και ίσως να είναι και πιο. Να θεωρήσει ότι θα κρατήσει δυνάμεις για να παίξει και μέσα στο Παρίσι μετά. Να βάλει δηλαδή τις βάσεις από το πρώτο μάτς. Αν ρίξει το βάρος σε ένα από τα δύο παιχνίδια, θα είναι το πρώτο, ναι. Ναι, το και από το ρεπορτάζ, εδώ και λίγα λεπτά να το δώσω, να το πω αυτό πανεθετικά, από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ πληροφορούμε εδώ και λίγα λεπτά ότι η ομάδα του κεφάλου ήδη ζήτησε αναβολή για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ναι, θα το έλεγα Γιώργο το έχω. Πριν από το μάτς με τη Μαρσέη ή ανάμεσα στα παιχνίδια με τη Μαρσέη, πιέζει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και θα ζητήσει αναβολή ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι και υποχρεωμένη η Λίγκα να του τη δώσει, γιατί υπάρχει σαν. Γιώργο, επειδή το έψαξα στο διάλειμμα αυτό, το είχαμε έτοιμο να το αναφέρουμε. Εγώ έχω μπει στον κανονισμό, στον GAP της διοργανώτριας. Το άρθρο 22, παράγραφος 5, γράφει ότι είναι υποχρεωτική για τη διοργανώτρια ύστερα από έγγραφο έτοιμα η αναβολή του αγώνα πρωταθλήματος ή κυπέλου που ζητείται από ομάδα και έχει κάποιες προϋποθέσεις. Και μια προϋπόθεση λέει η οποία μετέχει σε ημιτελική ή τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν αναφέρει προημιτελική.
αλλά στέκομαι εγώ στο ότι λέει ότι είναι υποχρεωμένη. Σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση όμως είναι υποχρεωμένη. Ας το συζητήσουμε μαζί, ναι, για να μην κρατάμε τον. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία, ναι, ναι. Γιατί θα πρέπει να με αποδεσμεύσετε. Εκτός από τον Μπαγκέτ, ποιον άλλον φοβόμαστε πολύ από τους παίκτες μέσα της Μαρσέγγια? Μπαγκέτ, Μίλικ, Ουντέρ, Γκεντουζή. Και αμυντικά, αν μπορούμε να το πάρουμε, είναι ο Σαλιμπά και ο Καμαρά. Φτάνει πολύ, είναι πολύ. Καμαρά, ή ναι. Καμαρά. Είναι αρκετή. Έχει, ναι, 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 ναι. Ωραία. Σωτήρι, ευχαριστούμε πολύ το Σωτήρι. Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο, εγώ σας ευχαριστώ. Να και να κερδίσω καλύτερος. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, Σωτήρι. Σαν κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησες τώρα. Γεια σας, Σωτήρι. Έτσι, έτσι, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Ωραίο, ωραίο. Να είσαι πάω και Μαρσέγγι τώρα, φίλε, και να... Ναι, 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 είναι ωραίο. Ωραίος ο Σωτήρης, επίπεδο είδες. Βέβαια, γαλάκι φίλε, γαλάκι. Γαλάκι, εντάξει. Τα γαλάκια έχουμε επίπεδο. Λοιπόν, για πες, για πες. Εντάξει, εγώ είμαι Παριζιάνος, δεν είμαι Μασαγγέζος, Παριζιάνος είμαι, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Στη Γαλλία συντετιένιμαι, άλλωστε.